Καλησπέρα, Πρόεδρε. Νομίζω ότι έχει καταργηθεί εδώ και χρόνια να κάνουμε στην είσοδο έλεγχο πολιτικών φρονημάτων. Και πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων δεν υπάρχουν εδώ πέρα. Ποιος είναι με τη λαϊκή συσπήρωση και ποιος είναι με άλλη παράταξη του κ. Αγγιμίδη. Φορείς είναι φορείς. Εκφράζονται από εκατοντάδες, πολλές φορές και από χιλιάδες ψηφίσαντες και έρχονται και τους εκπροσωπούν και έχουν κάθε δικαίωμα να παίρνουν το λόγο και ελεύθερα να εκφράζονται και να καυστηριάζουν πολιτικές οι οποίες στο κάτω-κάτω της γραφής αυτοί είναι που τις ζουν και τις βιώνουν. Δεν θα κάνουμε πολύ λεπτομερή ανάλυση, όμως επειδή είμαστε Περιφερειακό Συμβούλιο και αν δεν θέλουμε πραγματικά οι φορείς να χαρακτηρίζουν τα περιφερειακά συμβούλια που πηγαίνουμε ανά τις περιοχές και να τα χαρακτηρίζουν φιέστες, πρέπει να δικαιολογούμε με την τοποθέτησή μας, με το λόγο μας, τα επιχειρήματά μας και να μπορούμε να αντιπαρατεθούμε με επιχειρήματα μπροστά στους κατοίκους που ερχόμαστε για αυτά που έχουμε κάνει ή για αυτά που δεν έχουμε κάνει κατά καιρούς και τι προτείνουμε να γίνουν το επόμενο διάστημα. Όχι μόνο η περιφερειακή παράταξη που είναι στη διοίκηση, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι που έχουν εκλεγεί. Συγκεκριμένα, εδώ η περιοχή έχει πάρα πολλά προβλήματα. Θα τα ακούσατε, μπορούμε να μιλάμε ώρες. Εμείς η Λαϊκή Συσπήρωση έχουμε αναδείξει κατά καιρούς και έχουμε πρωταγωνιστήσει στον αγώνα για πολύ μεγάλα ζητήματα που ταλανίζουν εδώ την περιοχή και δεν είναι τυχαίο, γιατί ορισμένοι ρωτούσαν και πριν για τα ποσοστά που έχει πάρει κάθε παράταξη και λέγανε πώς είναι δυνατόν η Λαϊκή Συσπήρωση να βγει και εδώ στο δυτικό τομέα δεύτερη δύναμη με τόσο μεγάλα ποσοστά. Αυτό οφείλεται σε διαχρονικούς, πολύ σκληρούς, καμιά φορά και ματηρούς αγώνες για μεγάλα ζητήματα εδώ της περιοχής. Ένα από αυτό το ακούσατε, είναι χωματερή. Είναι χωματερή και επειδή έχετε δεσμευτεί στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο να δημοσιοποιήσετε και την επιδημιολογική μελέτη, εκεί θα δούμε τις συνέπειες της χωματερής. Και έχουμε δηλώσει ότι θα είμαστε απέναντι αν ο σχεδιασμός που θα ανακοινώσει η Περιφέρεια είναι ο σχεδιασμός που προβλέπει 8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νέας χωματερής, προβλέπει εργοστάσιο καύσης, προβλέπει 4 μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, προβλέπει αποτεφρωτήρα μολυσματικών, το μοναδικό που υπάρχει σε ολόκληρη την Ελλάδα, και αυτός εδώ, όλα αυτά να μπουν στην ίδια περιοχή και επιπλέον να δεσμευτούν όπως προβλέπει ο Εθνικός Σχεδιασμός και τα λατομεία της περιοχής για να γίνουν χυτοί, δηλαδή χωματερές, για τα βιοαπόβλητα. Όπως ένα τέτοιο λατομείο είναι το λατομείο Μουσαμά. Ξέρετε πώς είναι η απόσταση του λατομείου Μουσαμά από την πλατεία της Πετρούπολης? Είναι ακριβώς 450 μέτρα. Είναι δυνατόν να δεχτούν οι κάτοικοι? Δεν πρέπει να τους ενημερώσουμε για το ποιος είναι αυτός ο εθνικός σχεδιασμός που δεν πρέπει να εφαρμοστεί στην περιοχή τους? Ποικίλ όρος. Όλες αυτές εδώ οι περιοχές, ακούσατε, συνορεύουν με το ποικίλ όρος. Δεν είναι μεγάλο θέμα που μας απασχολεί, κύριε Πρόεδρε, το ότι η Εκκλησία, η ηγεσία της Εκκλησίας, μέσω του Ναού Ευαγγελίστριας Λαμίας, διεκδικεί 34 πλατείες, άλλες τόσες παιδικές χαρές, 7,5 έως 10.000 στρέμματα, δηλαδή διεκδικεί όλο το ορεινό Περιστέρι, διεκδικεί τη Χρυσούπολη, διεκδικεί τη μισή Πετρούπολη, με κάτι χρυσόβουλα και οθωμανικά, πώς θα λένε, φυρμάνια. Επειδή είχαμε και την επέτειο χτες της Επανάστασης του 21. Λοιπόν, με οθωμανικά φυρμάνια και χρυσόβουλα, και ενώ υπάρχει απόφαση από το 1990 του Εισαγγελέα Φετών που αποκάλυπτε τις μεθόδους όλων των καταπατητών που χρησιμοποιούσαν, και υπάρχει και απόφαση του εφετείου από το 1996, για δείτε το δημόσιο, ενώ είναι πολύ γρήγορο για άλλα θέματα που έχουμε αμέσως μετά, για αποζημιώσεις κατοίκων, για τους συμβασιούχους, να προστρέχει στα δικαστήρια και να μην αφήνει σε χλωρό κλαρί έναν άνθρωπο που διεκδικεί μια αποζημίωση ή ένα συμβασιούχο που διεκδικεί τη δουλειά του. Από το 1996 το δημόσιο δεν υπερασπίστηκε το δικαίωμά του στο ποικίλο όρος που είχε χαρακτηριστεί από το 1996 δασική δημόσια έκταση. Αν είναι δυνατόν. Αυτό οι κάτοικοι το διεκδικούν. Γιατί το διεκδικούν? Γιατί οι καταπατητές επανέρχονται. Και όχι μόνο εκμεταλλεύτηκαν και πλούτησαν όλες αυτές εδώ τις περιοχές που χτίστηκαν πάνω στα βουνά, αλλά τους κρατάνε και όμοιρους για τις μεταβιβάσεις των σπιτιών τους. Στρατόπεδα. Εδώ στην περιοχή του Χαϊδαρίου υπάρχουν δύο μεγάλα στρατόπεδα. 3.200 στρέμματα. Καραϊσκάκης Α και Β.
Μέσα σε αυτά υπάρχει το Μπλοκ 15, ένα ιστορικό μνημείο. Εκεί μαρτύρησαν χιλιάδες αγωνιστές της εθνικής αντίστασης από τους χιτλερικούς. Και είναι πάνδυμο το αίτημα όλων των κατοίκων αυτός ο χώρος να χαρακτηριστεί ιστορικό μνημείο ενάντια στο φασισμό και να αποδοθεί. Όπως και τα στρατόπεδα κάποια στιγμή να φύγουν. Τα στρατόπεδα φτιάχτηκαν όταν οι πόλεις είχαν μια άλλη όψη. Ένα αντίστοιχο τέτοιο θέμα είναι 220 στρέμματα στους Αγίους Αναργύρους. Ο ΟΣΕ, ο παλιός ΟΣΕ, ο Πελοποννησιακός Σιδηρόδρομος. Λοιπόν, από το 2010 που τεμαχίστηκε, εκποιήθηκε, ιδιωτικοποιήθηκε, οι κάτοικοι των Αγίων Αναργύρων δεν ζουν μόνο αυτό που ζούμε τώρα, το έγκλημα με τα τέμπη και την προσπάθεια συγκάλυψης, ζουν μια τεράστια απαξίωση της περιοχής τους. Έφυγε ο σιδηροδρομικός σταθμός. Εγκαταλείφθηκαν τα συνεργεία, εγκαταλείφθηκαν τα πάρκινγκ για τα λεωφορεία και έχει μετατραπεί το κέντρο των Αγίων Αργύρων σε ένα απέραντο σκουπιδότοπο και κέντρο εγκατάλειψης. Ήρθε ο Πρωθυπουργός το 2021 μαζί με τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη. Στήσανε ένα μουσαμά από πίσω και είπαν αυτός εδώ ο εγκαταλελειμμένος χώρος θα γίνει το μεγαλύτερο τεχνολογικό πάρκο των Βαλκανίων. Επειδή φεύγοντας μπορεί να περάσουμε από τους Αγίους Αναργύρους, μην φύγετε, πάμε να σας δείξουμε, σας ξεναγήσουμε στο πάρκο μας. Είναι κρίμα στη Δυτική Αθήνα να μην έρθετε στο πάρκο μας να το δείτε. Αυτό το τεράστιο έσχος της εγκατάλειψης που υπάρχει. Και το τελευταίο που θέλουμε να θέσουμε είναι το πρώτο που έθεσαν οι κάτοικοι, το μεγάλο θέμα της αντιπλημμυρικής προστασίας. Το 2010 είχε χρηματοδοτηθεί από τον ΝΑΣΔΑ, οι δήμαρχοι εδώ θα το θυμούνται, μία μελέτη για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής. Γιατί? Γιατί ακόμα και έργα που γίνονται εδώ, επειδή δεν υπάρχει μια ολοκληρωμένη μελέτη, αντί να λύνουν, δημιουργούν προβλήματα. Όπως ήταν το ρήμα της Εσχατιάς, όπως ήταν η Αττική Οδός. Το τρίλεπτο έχει παρέλθει πριν από το γνωρίζω 15 με την ανοχή σας πάντα. Με την ανοχή σας πάντα. Εντάξει. Λοιπόν, αντί να γίνει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός, τι είχαμε? Αυτή η μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από τον ΝΑΣΔΑ, από το 2010 είχε εγκαταληφθεί. Έχουμε τις πλημμύρες του 2014, του 2015, των επόμενων χρόνων, με νεκρούς στην περιοχή. Θύματα. Τίποτα. Πληρώνουμε ξανά μελέτη. Το 2018. Νέα μελέτη, γιατί η προηγούμενη είχε περάσει μια δεκαετία, είχε χρηστευτεί. Καινούργια μελέτη, από το 2018 μέχρι σήμερα η μελέτη ξανά αγνοείται. Τι έχει γίνει? Και έχουμε ο ένας Δήμος να φτιάχνει έργα, ο Βαγγέλης ο Σίμος ήταν πολύ ευγενικός, που είπε ότι εγώ έχω, μια φορά που είχαμε κάνει κουβέντα, το είχε πει και δημόσια, επειδή έχω συνείδηση, δεν κάνω αυτό που κάνουν άλλοι. Γιατί και εγώ θα μπορούσα, επειδή η Πετρούπολη είναι κατοφερική, να φτιάξω τα έργα και να πνίξω τον από κάτω. Λοιπόν, αυτά είναι πολύ μεγάλα ζητήματα για να τα αγνοούμε, για να τα προσπερνάμε με μια απλή κουβέντα. Οι κάτοικοι θέλουν απαντήσεις και πρέπει, όπως εμείς ερχόμαστε προετοιμασμένοι εδώ να τοποθετηθούμε και οι φορείς να φέρουν τα ζητήματα, έτσι πρέπει να έρχεται και η διοίκηση προετοιμασμένη για τα μεγάλα θέματα να δίνει απαντήσεις και προτάσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την ανοχή σου.